Είχαμε μια ενημέρωση από τον υπεύθυνο ασφαλείας της Ελληνικός Χρυσός ότι δεν πρόκειται να μας δεχτούν σήμερα να γίνει η συνάντηση ούτε με την Ομοσπονδία ούτε με το Σωματείο, επικαλώντας ότι είναι αναρμόδιοι εδώ πέρα οι άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Μεταλλείο για τα δικά μας θέματα. Εκτίμηση δικιά μας είναι ότι είναι μία ακόμα τρίπλα, από την άποψη ότι για να διώξουν κόσμο, για να ακυρώσουν κάρτες, για να βρουν έναν κακομοίρη που μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχει βγάλει τα γυαλιά ασφαλείας του, να τα καθαρίσει και να τα βάλει ξανά, είναι αρμόδιοι να διώξουν και να επιβάλλουν τη φυγή του. Για να συναντήσουν εργαζόμενους που είναι εδώ πέρα και ένα μήνα είμαστε σε κινητοποιήσεις, και από πιο πριν έχουν γίνει γνωστά τα αιτήματά μας, τουλάχιστον εδώ στο εργοτάξιο, τα ξέρει όλο το εργοτάξιο, δεν έχει δρώσει το αυτί τους να έρθουν, ρε παιδί μου, να μας πούνε τι γίνεται, ρε παιδιά, να βρεθούμε να συζητήσουμε τα αιτήματά σας. Επικαλούνται πάλι μια αναρμοδιότητα και να απευθυνθούμε στην κεντρική διοίκηση στην Αθήνα. Προφανώς και θα απευθυνθούμε και εκεί, παντού θα απευθυνθούμε. Τα ξέρει όλη η Ελλάδα. Δεν είναι να απευθυνθούμε, θα το κάνουμε και επίσημα. Τα ξέρει όλη η Ελλάδα. Νομίζω είναι καιρός να σταματήσουν ορισμένοι να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, να δουν εδώ τα πραγματικά προβλήματα των εργαζόμενων και να δώσουν λύσεις. Να ικανοποιήσουν τα αιτήματά μας. Τώρα δεν είναι τίποτα από αυτά που ζητάμε παράλογα. Έχουμε ακούσει περί ότι είναι παράλογα τα αιτήματά μας, ότι είναι αβάσιμα, ότι είναι. Εάν θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν με τις ζωές μας και με τα εργασιακά μας δικαιώματα, εμείς τους λέμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε αυτό. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να θυσιάζουν τις ζωές μας και να ρισκάρονται εκεί μέσα, μέρα με τη μέρα, όλο και περισσότερο. Γιατί αυτό συμβαίνει. Σε αυτές τις συνθήκες που δουλεύουμε, με αυτόν τον αερισμό, κάθε μέρα ροκανίζεται η ζωή μας. Εκεί πέρα μέσα. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε τώρα, αλλά είναι προβλήματα που αυτά θα βγουν αύριο μεθαύριο στον καθένα μας.